Και κάτι το οποίο βγήκε πριν από λίγη ώρα, Καρνάκη μου. Πριν από λίγη ώρα, Χριστιανά, από τον δημοσιογράφο Τάσο Ριζόπουλο. Το αναζητούμε και εμείς, το ψάχνουμε. Θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και αύριο. Μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς, το Mr. Global 2023, στον οποίο συμμετέχουν 45 χώρες. Πριν από ένα μήνα, στις 11 Φεβρουαρίου, λοιπόν, έγινε ο διαγωνισμός στην Ταϊλάνδη. Ένας διαγωνισμός που είναι 8 χρόνια, έχω να σου πω, και έχει ξεκινήσει από το Βέλγιο. Υπάρχει διαγωνιζόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί το ψευδοκράτος, με την επωνομαζόμενη ονομασία Βόρεια Κύπρος, και μέσα από αυτόν να μιλάει για την χώρα του, για τον πολιτισμό του, για την γλώσσα. Είναι φυσικά. Καλά, ποιος ελέγχει αυτές τις διαδικασίες κλπ. Υπάρχει μια σχετική διαδικασία. Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν να υπήρχε εκπροσώπηση από το ψευδοκράτος. Η Κύπρος και η Ελλάδα είχαν διαμαρτυρηθεί και είχε αποχωρήσει, γιατί ενημέρωσαν τους διοργανωτές. Είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται στην Ταϊλάνδη. Συνήθως σε τέτοιες χώρες, ενώ πολύ μακρινές. Έχει γίνει επικοινωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με το ψευδοκράτος. Ζητούσαν κάποιον εκπρόσωπο, τους έδωσαν τα στοιχεία και πλέον παίρνει μέρος στον διαγωνισμό. Μας κάνει εντύπωση, γιατί έχει γίνει ο διαγωνισμός. Έγινε 11 Φεβρουαρίου. Ναι. Βγήκε και ο νικητής. Μέσα στις χώρες ήταν και ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Πολωνία, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι ο μεγάλος ο διαγωνισμός, ο Universe. Είναι ένας μικρότερος, αλλά και πάλι. Και πάλι, έχει... όμως είναι ένας διεθνής διαγωνισμός. Ακριβώς. Είναι ο Μεχμέτ Ακεζέη, το συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος. Ο οποίος εμφανίστηκε και με παραδοσιακή στολή και με μαγιό, έκανε και τις ερωτήσεις, όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς ομορφιά. Και συνέχεια μπορούμε να δούμε, αλλά και από κάτω, που πέφτανε και οι τίτλοι, έγραφε North Cyprus. Δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος, είναι... ψευδοκράτος, ναι, εννοείται, είναι... αυτό είναι το θέμα. Και όμως δεν έχει ξαναγίνει σε διαγωνισμούς, είτε είναι μεγάλης εμβέλειας, είτε μικρότερης εμβέλειας. Δεν παίρνει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό η Κύπρος και η Ελλάδα, παίρνει μόνο σε ένα διαγωνισμό παγκοσμίως, αλλά δεν πάβει φυσικά αυτός ο άνθρωπος να εμφανίζεται με τη σημαία του ψευδοκράτους και να μιλάει για μια Βόρεια Κύπρο. Ναι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή, αν ξέρεις τύπου να ακυρωθεί η συμμετοχή, ακόμη και που έχει γίνει, δηλαδή στις 11 Φεβρουαρίου. Ή τουλάχιστον να μην συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Είχαμε επικοινωνία και με τον... Ναι, αλλά κάποιος να μην αναγνωρίσει, ας πούμε, τη συμμετοχή του κλπ. Στο διαγωνισμό, ακόμη και που έχει γίνει, ρε παιδί μου, ο διαγωνισμός. Α, ναι, ακριβώς. Φαντάζομαι ότι πρέπει επισήμως να επικοινωνήσει κάποιος και να πει ότι να διαμαρτυρηθεί. Γιατί στην ουσία δεν έχει κάποιος διαμαρτυρηθεί για να σταματήσει το λεγόμενο. Έχει γίνει επικοινωνία με υπεύθυνο καλλιστρίων της Ελλάδας, ο οποίος δεν ήξερε το γεγονός, γιατί δεν συμμετέχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό καλλιστρίων. Και ανέφερε συγκεκριμένα, θα τον έχουμε κιόλας και αύριο, ανέφερε συγκεκριμένα ότι μια φορά είχε τύχει και είχε πει ότι άμα γίνει αυτό, γιατί δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος, η Ελλάδα και η Κύπρος θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό ομορφιάς. Είχε ξαναγίνει και με Τουρκοκύπρια στα Miss Universe και δεν συμμετείχε κανονικά. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία και υπάρχει και αυτή η... Μα δεν έχει και καμία υπόσταση όλο αυτό, ενώ πώς μπορεί να γίνει. Θεωρητικά μπορεί να θεωρεί ότι ο υπεύθυνος απλώς θέλει να κερδίσει χρήματα, γιατί υπάρχει ένα αντίτιμο. Ναι, από μια άλλη συμμετοχή, αλλά δεν μπορείς να δέχεσαι μια τέτοια συμμετοχή. Ενώ... Και μία, εδώ βλέπουμε και την σημαία, Χριστιανά, ναι, για του λόγου του αληθές. Παρουσιάστηκε και βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Όπως και να έχει, και σε εκδηλώσεις και σε διαγωνισμούς, θεωρούμε ότι και εμείς δεν θα είναι επιτρεπτό να γίνεται το συγκεκριμένο. Αν θα δούμε περισσότερα. Ακριβώς, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και αναγνωρισμένες χώρες. Δηλαδή, η προηγούμενη χώρα ήταν η Γαλλία. Ναι. Και μιλούσαν για τον πολιτισμό της Γαλλίας. Περισσότερα, έχει μόλις συμβεί. Περισσότερο θα έχουμε και ακόμα περισσότερες εφημερίδες. Αύριο λοιπόν, πολύ περισσότερα, για να δούμε και ποιες αντιδράσεις και τι θα γίνει ακριβώς. Ποιες διαδικασίες θα κινηθούν μέχρι αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Καρνάκη μου. Και πάμε να δούμε τον Σασμό, ο οποίος μας άφησε.